Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι από τις λίγες φορές που υπάρχει μια γλυκόπικρη γεύση στα χείλη τα δικά μου προσωπικά. Γλυκιά γιατί ο αγώνας που κάναμε από το Μάρτιο του 2023 επιτέλους δικαιώνεται. Ο αγώνας να δικαιωθούν οι νεκροί. Για τους νεκρούς δεν μιλάει κανείς εδώ μέσα με βάση την πραγματικότητα. Πικρή η γεύση γιατί περίμενα κάποιοι να μετανοήσουν. Κάποιοι να πούν κάναμε λάθος. Δυστυχώς είστε αμετανόητοι. Και το λέω με πολύ θλίψη, ξέρετε. Σας ομιλεί ένας άνθρωπος που έχασε τον καλύτερο του φίλου σε εκεί το τρένο. Δεν είναι συναισθηματική η ομιλία μου. Είναι πραγματική. Όλοι αποδέχεστε το αυτονόητο. Ότι αν δεν υπήρχε η ελληνική λύση θα είχε ταφεί αυτή η ιστορία. Γιατί εμείς την ανακοινήσαμε. Εμείς την ανασηκώσαμε. Πολιτικά. Γιατί οι συγγενείς είναι αυτοί που κάνουν τον αγώνα τους στο προσωπικό. Πολλοί επιχειρούν να καπελώσουν αυτήν την ιστορία. Εμείς τους αφήνουμε στη χλέβη της μικροπολιτικής τους. Δεν θα ασχοληθούμε με τη μικροπολιτική. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, έχετε μπερδέψει το ρόλο της κυβέρνησης. Έχετε μπερδέψει το ρόλο σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια αυτή η κυβέρνηση είναι και δικαστές και εισαγγελείς. Βγάζετε μόνοι σας ετιμιγορίες. Αθώνετε μόνοι σας τον εαυτό σας. Και στο τέλος, επικαλείστε τη δικαιοσύνη που εσείς διορίζετε. Εσείς διορίζετε να διλύνει. Κανένα άλλο κόμμα. Εσείς διορίζετε την ανώτη ηγεσία του Αρείου Πάγου. Εμείς θα σας πω αναγκαστικά ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος αυτής της κυβέρνησης και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος κάθε κυβέρνησης. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι ο υπηρέτης του ελληνικού λαού. Ένας προσωρινός υπηρέτης. Ένας υπηρέτης που υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού και όχι τα συμφέροντα των ολιγαρχών, καπιταλιστών και των συμφερόντων. Δεν είναι στα καθήκοντα της κυβέρνησης να ορίζει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν είναι στα καθήκοντα της κυβέρνησης να συμπεριφέρεται αλαζονικά, κουνώντας το δάκτυλο στην αντιπολίτευση για ό,τι κάνει ή ό,τι μπορεί να μην κάνει. Και το κυριότερο, δεν είναι στο χέρι σας και δεν είναι στην αρμοδιότητά σας να αποφασίζετε ποιος είναι ένοχος και ποιος είναι νεκρός. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να υπακούει μόνο στον ελληνικό λαό, σε κανέναν άλλον, και όχι να δίνει εντολές στο λαό. Κάποιοι μιλούν λοιπόν, και αναφέρομαι στον κύριο Ανδρουλάκη, για δημοκρατικό τόξο. Μα εσείς ως κόμμα ψηφίζετε ότι φέρνει Νέα Δημοκρατία. Ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ, και θα τα αποδείξω με στοιχεία από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ψηφίζει ό,τι φέρνει η Νέα Δημοκρατία, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί. Τι είναι δηλαδή το δημοκρατικό τόξο, να καταλάβω κι εγώ. Γιατί το ίδιο λέει και ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο δημοκρατικό τόξο. Ποιο είναι το δημοκρατικό τόξο λοιπόν κατά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κασελάκη, εσχάτος Κασελάκης. Να σου πω εγώ, τα τρία κόμματα που πτώχευσαν τη χώρα. Αυτό είναι το δημοκρατικό τους τόξο. Και στην πορεία, όποτε θέλουν, βάζουν και κανένα κόμμα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους. Ακούστε, δημοκρατικό τόξο είναι η τυραννία του λαού, με την ακρίβεια, με τους παρόχους, με τους ολιγάρχες, με τα φανς, με τους πλουσίους φίλους σας και τους φτωχούς πολίτες. Γιατί αυτά ψηφίσατε. Φανς, παρόχους ενέργειας, ποιος ψήφισε, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δημοκρατικό τόξο, είναι τυραννικό τόξο, κύριε Ανδρουλάκη. Δημοκρατικό τόξο σημαίνει ψηφίζω αντιλαϊκά, αντιεθνικά, αντιχριστιανικά. Όχι, κύριε. Δημοκρατικό τόξο είναι να λέω όχι και να ρίχνω την κυβέρνηση όταν μπορώ. Γιατί η πολιτική δεν είναι επικοινωνία, είναι ουσία. Αν λοιπόν θέλετε να ρίξετε την κυβέρνηση, θα το κάνατε με τον νόμο των γάμων των ομοφυλοφίλων και όχι τώρα που έχει 158 συσπηρωμένους. Απλά το κάνετε, το κάνει ο Ανδρουλάκης για άλλους πολιτικάντικους λόγους. Για να στείλει τον Κασελάκη από πίσω, να δείξει ότι έχει ηγεμονική θέση στην κεντροαριστερά. Κεντροαριστερά την κάνει ο Θεός, σε πάση περιπτώσει. Να υπηρετώ τους καπιταλιστές και να λέω αριστερός. Τώρα παραπάει το πράγμα. Να τρώω και να πίνω με ολιγάρχες και να το παίζω αριστερός. Παραπάει το πράγμα. Λοιπόν, δημοκρατικό τόξο είναι να λες ελεύθερα. Και δεν το άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να το λέει. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτό σημαίνει δημοκρατικό τόξο.
Πάμε και στα υπόλοιπα. Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι με αυτό που έκανε πέτυχε το σκοπό της κυβέρνησης. Εμείς θα το ψηφίσουμε την υπόθεση της πιστείας. Γιατί ό,τι είναι καλό θα το ψηφίζουμε. Αλλά στην πολιτική, επαναλαμβάνω, και στις επιχειρήσεις, ο στόχος έχει σημασία. Ο στόχος είναι να πέσει αυτή η κακή, αντιλαϊκή, αντικοινωνική, αντιεθνική κυβέρνηση. Και εσείς τώρα τη στηρίζετε. Τη συσπυρώνετε αυτό που κάνετε. Αν λοιπόν θέλατε πραγματικά να ρίξουμε την κυβέρνηση, θα με ακούγατε και πολύ πριν, όταν το 23 μιλούσε ο Βελόπουλος εδώ μέσα και η Ελληνική Λύση, για ξυλόλιο, για μπάζωμα ξεμπάζωμα, για μεταφορά των χρηματογικών εργασιών σε άλλα μέρη. Θα μας βοηθούσατε, μας αφήσατε μόνους να παλεύουμε με τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν και με αυτή την κακή κυβέρνηση. Κανείς δεν μας βοήθησε. Και το λέω με πόνο ψυχής. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Πόσο δημοκρατικό είναι να αντιγράφεις και να μιμήσαι? Γιατί αντιγράφεται είναι Ελληνική Λύση. Σας το λέει και η κυβέρνηση. Συρθήκατε πίσω από εμάς. Αν το κάνατε το 23, δεν θα κέρδιζε τις εκλογές τον Ιούνιο του 19 η Νέα Δημοκρατία. Δεν το κάνατε το 23 το Μάρτιο, το 23. Δεν το κάνατε το Μάρτιο όμως. Δεν μας επιτρέψατε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να τους τελειώσουμε πραγματικά πριν τελειώσουν την Ελλάδα. Γιατί αυτοί πριν τελειώσουν από την κυβέρνηση θα τελειώσουν την πατρίδα, θα τελειώσουν τους Έλληνες και εμείς θέλουμε να τους τελειώσουμε προωρήτερα. Σας λέμε λοιπόν, καλύτερα να αποτυπώνεις πρωτοτυπώντας παρά να επιτυχαίνεις μιμούμενος. Και σας λέμε και κάτι καινούριο, το είχε πει ο Βίτερας Ουγκό. Μη μιμήσε κανέναν και τίποτα. Το λιοντάρι που μιμείται ένα άλλο λιοντάρι καταλήγει να είναι πίθηκος. Εμείς είμαστε τα λιοντάρια. Αν θέλετε να γίνετε λιοντάρια, μη γίνετε πίθηκοι. Σας το λέμε με πολύ συμπάθεια αυτό. Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Τι κερδίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία με αυτό το λάθος που κάνατε τώρα? Θα έπρεπε το κάνατε στο γάμο ομοφυλοφίλων και θα πέφταν, σας λέω. 51 είχαν αντιδρόντες που απήχαν, που δεν ψήφισαν. Η κυβέρνηση λοιπόν κερδίζει, και να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Γιατί εδώ αρχίζουν τα μεγάλα ζητήματα. Πολιτική είναι να προβλέπεις, όχι να ακολουθείς τις εξελίξεις. Τώρα, 6 μήνες αυτοί οι κύριοι εδώ δεξιά, δεξιά να τους κάνει ο Θεός, ούτε δεξιά, αδέξια είναι, αλλά ας πω ότι είναι δεξιοί. 6 μήνες τώρα δεν θα έχετε το δικαίωμα να κάνετε πρόταση μορφής. Και αν φέρουν το καλοκαίρι τη συμφωνία των Πρεσπών, τι θα κάνετε, πώς θα αντιδράσετε? Πείτε εδώ λοιπόν, θα την υπογράψετε, κύριε Κατρίνα, αφού μίλατε από κάτω? Θα την υπογράψετε τη νέα συμφωνία που θα φέρουν για το Αιγαίο? Θα υπογράψετε και άλλα αντιλαϊκά μέτρα και νόμους, εσύ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Να σας ακούσουμε θέλω. Εδώ, γιατί 6 μήνες δεν μπορείτε να καταθέσετε πλέον πρόταση μορφής. Τέλος. Τελειώσαμε. Το ακυρώσατε το επιχείρημά σας. Και πάμε και σε κάτι ακόμα. Γιατί θέλουμε δεσμεύσεις. Κάνατε αυτή την κυβέρνηση από εγκληματίας να γίνει θύμα. Να σου βγαίνει ο Μαρουνάκης, ο Μαρινάκης, όχι ο εφοπλιστής. Με τον εφοπλιστή τρώνε και πίνουν άλλοι. Είτε με τα χέρια τους, τα δεξιά. Και οι υπουργοί τρώνε και πίνουν καφέδες στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι εδώ για να το πω κατά εδώ. Λείπει ο Μάκης, ο φίλος μου. Λείπει. Ο Μάκης λείπει. Γιατί και ο Μάκης πίνει καφέ με το Μαρινάκι, αλλά και με το δεξί χέρι του Κουρτάκη ο αρχηγός σας πήγαινε στα βόρεια προάστια και το συναντούσε. Ναι, γράφτηκε. Δεν διαψεύστηκε. Πάμε στην ουσία λοιπόν. Πάμε στην ουσία. Τι λέει λοιπόν ο Μαρινάκης για να καταλάβετε τι κάνατε? Καλοδεχούμενοι η πρόταση μορφής θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Έτσι σας είπε. Και εγώ ρωτώ εσάς. Την κυβέρνηση, η κυβέρνηση των οικονομικών συμφερόντων, η κυβέρνηση των ολιγαρχών, των μηντιαρχών, να ισχυρίζεται ότι θέλουν να τους ρίξουν οι ολιγάρχες. Μα τέτοια παράνοια. Είστε οι καλύτεροι υπηρέτες των ολιγαρχών και εναντίον του λαού. Γιατί να σας ρίξουν οι ολιγάρχες? Σε ποιον τα λέτε αυτά? Ποια συμφέροντα να σας ρίξουν? Για πείτε μου ποια. Τα συμφέροντα της ενέργειας, τα συμφέροντα των τροφίμων, τον καρτέλ, τα φωτοβολταϊκά, οι κατασκευές, η ναυτιλία. Μα όλοι μαζί ψηφίσατε τους νόμους αυτούς. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Και παρόχους ενέργειας και φαντς μαζί τα ψηφίσατε. Σε τι διαφέρετε επιτέλους, πείτε μας. Στο δημοκρατικό κατεφημισμόν τόξο. Ωραίο δημοκρατικό τόξο. Και επειδή έχω και το επίθετο Βελόπουλο, να σας πω κάτι.
Τόξο χωρίς βέλος δεν μπορεί να υπάρχει. Το βέλος λοιπόν για τη δημοκρατία είμαστε εμείς. Για να τελειώνει το παραμύθι. Και όπως πάει στο τέλος, κύριε Κατρίνη μου, η κυβέρνηση θα καταγγείλει τον καπιταλισμό, τα οικονομικά συμφέροντα και το πρετεντέρο τους έριξαν. Μέχρι εκεί θα φτάσουν. Και εδώ πάμε στην ουσία. Κύριε της Νέας Δημοκρατίας, όλοι ψάχνετε το κεφάλι του Καραμαλή. Όλοι εδώ μέσα. Για να σας πω κάτι τώρα. Μισό λεπτό. Ποιος είναι η Σαλόμη, ποιος είναι ο Ηρώδης. Να μάθουμε τώρα. Γιατί για να ζητάει κάποιος το κεφάλι του Καραμαλή πρέπει να υπάρξει Σαλόμη. Η Σαλόμη λοιπόν είναι τα μέσα ενημερώσεις που ελέγχεται. Που όλοι δείχνουν Καραμαλή. Ποιος είναι ο Ηρώδης? Ο Φυγόπονος, Φυγόμαχος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο Ηρώδης. Εμείς δεν θέλουμε κανένα κεφάλι Καραμαλή. Θέλουμε όλων τα κεφάλια. Όσοι ενεπλάξαν στην ιστορία και είναι υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες, όλοι να πάνε φυλακή. Όχι με ένα κεφάλι να τελειώσει η ιστορία. Και να το δώσετε ακόμα δεν σώζεστε. Ούτε ο Θεός σας σώζει. Και επειδή είσαι σε πανικό, βάλετε και μονταζιέρες. Για να συγκαλύψετε το έγκλημα. Και εδώ γεννώνται ερωτηματικά, αρχίζουν τώρα οι αποκαλύψεις. Και ευτυχώς η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα εδώ μέσα που μίλησε με στοιχεία και αποκαλύψεις. Άκουγα τον κύριο Γραμμένο προηγουμένως να αστέψει στοιχεία από τη δικογραφία και από την πραγματοσύνη. Τώρα λοιπόν αρχίζει το πάρτι. Και αύριο το καλύτερο. Προσκαλώ τον ελληνικό λαό αύριο να δει τι θα πει η Ελληνική Λύση εδώ μέσα. Και αν δεν πέσει η κυβέρνηση και αύριο, τότε πραγματικά θλίβομαι, γιατί δεν υπήρχε ούτε σταγόνα πολιτικού φιλότιμου σε αυτή τη βολή, σε αυτή τη βουλή. Λοιπόν, για να ρωτήσω τώρα κάτι. Ποιος μπήκε παράνομα το βράδυ που έγινε το τροχαίο, το δυστύχημα αυτό, στα συστήματα καταγραφών του ΟΣΕ? Έχω τρία ονόματα. Αύριο τα καταθέσω στη Βουλή. Μεταξύ αυτών και ο δολοφονημένος από τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη, ο Χρυσάγης. Μπήκαν βράδυ αργά. Ποιοι πήραν τους διαλόγους για το ηχητικό που μοντάρατε, λέω. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα χαμογελάτε εσείς, κυρία. Εντάξει, εγώ εκεί έχασα φίλο, 30 ετών. 57 νεκροί υπάρχουν, κυρία. Δεν λέω τον κύριο Βεσίλοπουλο, τον από πίσω λέω. Γνωστή ιστορία. Να χαμογελάμε την ώρα που άλλοι κλαίνε. Ακούτε, δεν θα χαμογελάτε όταν μιλάω. Δεν θα χαμογελάτε, κύριε. Δεν θα χαμογελάτε. Γιατί είστε χοντρόπετσος και δεν θλίβεστε για αυτό που έχει γίνει. 57 νεκροί. 57 νεκροί. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε. Πάμε λοιπόν. Παίρνουν το υλικό. Το ένα βαν κατευθύνεται στη Λάρισα. Τα άλλα δύο κατευθύνονται στην παραποίηση και κάνουν μοντάζ. Και το παρουσιάζουν την επόμενη μέρα μετά από 12 ώρες άρον-άρον στα μέσα ενημερώσεως. Ποιος το διέρευσε μονταρισμένο? Πού είναι ο εισαγγελέας να παρεύει και να κάνει παρέμβαση και να πάει φυλακή αυτούς? Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα, γιατί πραγματικά αύριο θα δώσω και ονόματα και ώρα και στιγμή που μπήκαν μέσα. Και υπάρχει και βίντεο για να δείτε ότι και το καλύτερο έγκλημα που να κάνει κάποιος πάντοτε αφήνει στοιχεία πίσω. Και η Ελληνική Λύση αυτά τα στοιχεία θα τα αποκαλύψει και ο τόπος θα ξεβρωμήσει. Θέλετε, δεν θέλετε. Θα τιμωρηθείτε. Θα τιμωρηθείτε. Και επειδή τώρα μας ζητάει ο κύριος Κασελάκης μια ευκολία, στρατιώτης φοράει στολή, το έβγαλε και ευσύν. Στρατιώτης με τον Περέ ζητάει εκλογές από το στρατό μέσα. Λοιπόν, όταν το κάνεις γραφικό το θέμα, έχεις θέμα. Το κάνατε γραφικό, δυστυχώς. Και να πω για το εξής. Ζητάει και διεθνής. Το κάνατε, είπα. Δεν είπα είστε. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Άλλο κάνω κάτι γραφικό και άλλο είμαι γραφικός. Τα ελληνικά μου είναι πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Το κάνατε γραφικό, δυστυχώς, σας είπα. Ξέρω πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, κύριε Καραμέρο. Και την ομιλώ και τη σπούδασα. Πάμε όμως στην ουσία. Όταν εγώ έλεγα εδώ πριν μήνες για την οθεία στις εκλογές, τώρα ξαφνικά ανακαλύψατε παρατηρητές. Όταν σας έλεγα 600.000 νεκροί στους εκλογικούς καταλόγους, πού είναι, γιατί τους διαγράφουν, δεν μας βοηθήσατε πάλι. Μόνοι μας βγάζουμε όλα τα θέματα στο κοινοβούλιο, ακολουθείτε στην πορεία και δεν παραδέχεστε κάτι. Είστε αντιγραφείς της ελληνικής λύσης και της φωνής της λογικής. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, θα πάμε στο γρήγορα γρήγορα. Ας ζητήσει λοιπόν ο κύριος Κασελάκης και τα υπόλοιπα κόμματα, το κάνει έκκληση, κύριε Καραμπέρο, χιλιάδες φορές. Να βγει η Singular από τις εκλογές. Ο κολλητός του κύριου Μητσοτάκη, ο Μανολόπουλος. Να βγουν εκτός εκλογών. Να αναλάβει ένας διεθνής φορέας με έλεγχο των κομμάτων την εκλογική διαδικασία. Το πρότεινα. Να ελέγξουμε τον λογισμικό.
πριν τις εκλογές του 23. Δεν μ' άκουγε κανείς. Και εδώ τα λέω γιατί. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μία τραγωδία. Ποια είναι η τραγωδία? Τέμπη, αποκαλύψεις τώρα. Μία προς μία. Ο παντρεμένος Γουλιάνης. Κύριε Πρόεδρε, ναι, κλείνω εδώ. Παρακαλώ τον χρόνο, γιότι έχετε ξαναδείξει και τον χρόνο των τριών παρεμβάσεων. 300 κυβικά τα αποκαλύψαμε εμείς. Πήρε από το χώρο της περιοχής και το πήγε σε ιδιωτικό χώρο. Γιατί δεν μας είπατε εδώ τα τιμολόγια? Όχι. Τα τιμολόγια στα πρακτικά. Εδώ είναι. Τα έργα για τα τιμολόγια του. Παντρεμένος Γουλιάνης, με εντολή. Ποιου πήρε 300 κυβικά και τα πήγε σε άλλο χώρο και όχι στο κουλούρι όπου έψαχνε η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο εισαγγελέας και οι πραγματογνώμονες. Τι θέλατε να κρύψετε με τα 300 κυβικά που ξεμπαζώσατε και τα πήγατε σε δυτικό χώρο? Τι κρύβατε? Πείτε μας εδώ. Πείτε μας τι είπατε. Σας είπα, ο εισαγγελέας δεν γνώριζε ότι υπήρχε δεύτερος χώρος ταφής. Αυτό λέει η εισαγγελική αρχή. Λέτε ψέματα και πάλι. Ψεύδεστε στο ναό της δημοκρατίας. Ψεύδεστε! Μόλις προχθές ανακαλύφθηκε ο δεύτερος χώρος. Και μετά από χρόνια θα μαθαίναμε αν δεν υπήρχε ελληνική λύση. Έχω κι άλλα. Λοιπόν, κατασκευή, περίφραξη του χώρου, του ιδιωτικού του χώρου. Σε ιδιωτικό χώρο πήγαν τα μπάζα. Τα σκάψανε, για να καταλάβετε, δεν είναι μπάζωμα. Είναι ξεμπάζωμα του χώρου. Τα μεταφέρω τα πιστήρια. Βιολογικό υλικό βρέθηκε εκεί. Δάχτυλα, νύχια στο δεύτερο χώρο. Και μιλάτε και από πάνω. Βρέθηκαν. Πραγματοσύνη αύριο θα τη φέρω εδώ. Όλοι 120 σελίδες για να δείτε τι εγκλήματα κάνατε. Χρήση βαρέων οχημάτων έργου και απεγκλωβισμός ατόμων από το χώρο του ατυχήματος. Η δουλειά που πήρε ο κύριος. Και επειδή μίλησα προηγουμένως το Χρυσάβγη, ακούστε συμπτώσεις τώρα. Δεύτερη αποκάλυψη. 26/3/23. Θρήνος στο Βόλο. Σκοτώθηκε ο σταθμάρχης του ΟΣΕΚ Κώστας Πρασάς σε φρυτό τροχαίο δυστύχημα. 27/3. Νεκρός σε τροχαίο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ Κωνσταντίνος Χρυσάγης. Αυτοί οι κύριοι τι σχέση είχαν με το υλικό της κασέτας? Εσάβριο τα σπουδαία του μοντάζ, τι σχέση είχανε? Ποιος τους έβγαλε από τη μέση? Βγήκαν από τη μέση δυστύχημα? Ήταν ατύχημα? Τι ήτανε? Σύμπτωση σε μία μέρα διαφορά. Πάμε και στον Κοτσάκη μπάζωμα. Κοτσάκης, πραγματογνώμονας. Του μπαζώματος προηγήθηκε το ξεμπάζωμα. Ακούστε λίγο, οι λέξεις είναι πολύ σημαντικές. Του μπαζώματος προηγήθηκε το ξεμπάζωμα. Είναι πραγματογνώμονας. Ξέρετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι το ξεμπάζωμα είναι χειρότερο από το μπάζωμα. Στο ξεμπάζωμα παίρνεις όλα τα ευρήματα, τα πετάς, τα θάβεις και δεν πρέπει να βρεις τίποτα ο άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απομακρύνετε εσείς. Ποιος έδωσε την εντολή να γίνει το ξεμπάζωμα και μετά να γίνει το μπάζωμα? Ποιος φυσικός αυτούργος και ηθικός αυτούργος κάλυψε το έγκλημα? Αυτό λέγεται έγκλημα συγκάλυψης και απομάκρυνσης ευρημάτων εγκλήματος από το χώρο του εγκλήματος. Έτσι λέει η ποινική δικονομία και κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν. Συμπεράσματα από έρευνες, και κλείνω εδώ, τα καταθέτω στα πρακτικά. Πραγματογνωσύνη μία σελίδα είναι αυτή. Στα πρακτικά, αύριο όλος ο φάκελος. Συμπεράσματα από έρευνες, με ειδικά επικεντρωμένα σκυλιά. Πήγα σκυλιά εκεί. Ήπραξη ανθρωπίνων μελών. Βρέθηκαν μετά από 7 μήνες ανθρώπινα μέλη, νύχια, δάχτυλα, ύποπτα δείγματα ανθρωπίνων βιολογικών υγρών πάνω σε στερεά. Προσωπικά αντικείμενα καμένα και μη. Αν είχαν κληθεί ως συνεργοί από την πρώτη στιγμή, όπως είχαν ζητήσει οι άνθρωποι αυτοί, τα ευρήματα θα ήταν πιο πλούσια. Αυτό σημαίνει ότι πήγατε, πετάξατε κομμάτια νεκρών στο δεύτερο ιδιωτικό χώρο. Αν δεν το κάνατε εσείς, είστε υπεύθυνοι εσείς και η δικαιοσύνη να βρείτε ποιοι το κάνανε και με ποια εντολή πήγαν εκεί. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια για αφελείς. Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την... γιατί έχω καταχαστεί το χρόνο. Συνεχίστε το παραμύθι σας. Και εδώ ασχολούμαστε με αυτά, με τα ψέματά τους, με τις μισές αλήθειες τους, με τα εγκλήματά τους. Την ώρα που βγαίνει η διακήρυξη των Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Ερντογάν και Μητσοτάκης και λέει, ακούστε, είναι η πίστα της διακήρυξης των Αθηνών. Συμμορίες και τρομοκρατική οργάνωση υπόντι. Αυτό είπε ο Ερντογάν χθες. Και συνεχίζεται ως Νέα Δημοκρατία να θέλετε διάλογο με το φασίστα Ερντογάν που λέει τρομοκράτες ποντίους. Και είναι επικαιρότητα το θέμα. Και ο ελληνικός λαός, επειδή είστε στις επιτυχίες πρώτοι,
Άκουγα χθες έναν υπουργό να λέει όλα πάνε καλά. Στη Μούντις μας πήγε καλά, ο ένας μας πήγε καλά. Και είμαστε δεύτεροι από το τέλος στο κατακεφαλή να καθάρει στο εχώριο προϊόν το 23 η Ελλάδα. 33% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η δίχαιη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί τον Έλληνα στη δυστυχία και τον ολιγάρχη στην ευτυχία και την επιτυχία. Αυτή είναι η ουσιαστική μας διαφορά και ο πίνακας στα πρακτικά. Λέμε λοιπόν στα υπόλοιπα κόμματα, κλείνοντας εδώ, για να πολεμήσεις το βρώμικο σύστημα πρέπει να φτιάξεις ένα καθαρό σύστημα. Ελάτε λοιπόν μαζί μας με την ελληνική λύση να ξεβρωμίσουμε το σύστημα, να καθαρίσουμε το σύστημα. Ελάτε με καθαρά χέρια, καθαρές ιδέες να κάνουμε και πάλι την Ελλάδα και τους Έλληνες περήφανους. Γιατί για μας σημαίνει αντιπολίτευση πετυχημένη κάτι διαφορετικό, κύριε Καραμέρο. Θα σας το πω τώρα. Επιτυχημένη αντιπολίτευση είναι αυτή που μπορεί να πείσει το λαό ότι έχει λύσεις. Ότι μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και όχι ότι είναι μέρος του προβλήματος. Όποιος δεν έχει καταλάβει αυτό και αναλώνεται και προσπαθεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, κάνει καλό στην κυβέρνηση και κακό στον εαυτό της. Και μάλιστα είναι καταδικασμένος για να παραμείνει πάντα αντιπολίτευση. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να παραμείνουμε αντιπολίτευση. Θέλουμε να κυβερνήσουμε για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και μπορεί το φιλότιμο κύριε της Νέας Δημοκρατίας να είναι ελληνική λέξη, αλλά σε εσάς το πολιτικό φιλότιμο δεν υπάρχει. Ο καγκελάριος Κούρτς έφυγε από την κυβέρνηση για 500.000 ευρώ για τα δημόσια μέσα ενημερώσεως. Ο Κώστας στην Πορτογαλία για μια αναφορά περί πανικού, ακούστε, πανικού και σκανδάλου. Ο Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα ποτό εν μέσω COVID. Ο υπουργός της Συνοδηγίας γιατί πήρε το αυτοκίνητο το κρατικό και πήγε μια βόλτα το παιδί μέχρι το σχολείο. Ο δικός μας πρωθυπουργός πηγαίνει διακοπές με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, πηγαίνει στη Σύμβα, πηγαίνει στην Αμερική. Δεν παρετείτε. Έχετε αίμα στα χέρια σας, ακούσια θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, πέρα από αυτά που λέτε, κάποια στιγμή και το πολιτικό φιλότιμο να υπάρξει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν δεν το έχετε, θα σας αναγκάσουμε να φύγετε κακήν κακός και να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Αν το έχετε, παρετηθείτε να πάμε σε εκλογές και να δικαιωθούν οι ψυχούλες των παιδιών στα Τέμπη. 57 νεκρούς είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.